Σάββατο, 12 Ιανουαρίου, είναι το Eco News με την περιβαλλοντική ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε. Και το νέφος της Εθάλης μας απασχόλησε και αυτή τη βδομάδα, καθώς άνοιξε μια πολύ μεγάλη δημόσια συζήτηση που οδήγησε τελικά, ως φαίνεται, στη στοχοποίηση της βιομάζας ως κύριο ένοχο της ατμοσφαιρικής επιβάρυνσης. Κάτι που σε γενικές γραμμές δεν ισχύει, αφού η βιομάζα, με σωστές προδιαγραφές, χρησιμοποιείται ευρύτατα σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια σε ολόκληρη την Ευρώπη, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, και θα μπορούσε να αποτελέσει και για την Ελλάδα ένα φθηνό, καθαρό και κυρίως εγχώριο καύσιμο, αρκεί να έμπαιναν ή να μπουν έστω τώρα αυστηρές προδιαγραφές, ώστε να αποκλειστούν από την αγορά όλα τα κατάλληλα προϊόντα. Ενώ σε όλη την Ευρώπη η βιομάζα κερδίζει έδαφος, στην Ελλάδα στοχοποιείται ως ένοχος του νέφους της Εθάλης. Η Γερμανία και η Ιταλία, έχοντας βάλει αυστηρότατες προδιαγραφές, καταναλώνουν από 2 εκατομμύρια τόνους πέλετ ετησίως. Ενώ ακολουθεί η Αυστρία, η οποία καταναλώνει σε 80.000 κτίρια 1.600.000 τόνους, χωρίς ποτέ να δημιουργηθεί ζήτημα εθάλης. Σε όλη την Ευρώπη λειτουργούν πάνω από 1.000 εργοστάσια που παράγουν πέλετ και μπρικέτες για καύση σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, ακόμη και για βιομηχανική και αγροτική χρήση. Αυτό το ροκανίδι μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε στην κατασκευή πέλετ ή μπρικέτας. Και μπορούμε να βγάλουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, ώστε να έχουμε μια πολύ καλή καύση στις σόμπες ή στα αντίστοιχα τζάκια με την μπρικέτα. Στην Ελλάδα το νέφος οφείλεται στα κενά που άφησε η πολιτεία, η οποία δεν θεσμοθέτησε εγκαίρως τις προδιαγραφές της βιομάζας. Και έτσι, εξαιτίας των ακατάλληλων προϊόντων ξύλων που κάηκαν μαζικά σε ακατάλληλα τζάκια και ξυλόσωπες Αθήνας και Θεσσαλονίκης, δημιουργήθηκε το νέφος της Εθάλης. Αποτέλεσμα ήταν να στοχοποιηθεί συνολικά η βιομάζα, που θα μπορούσε να καταστεί εθνικό, φθηνό και αποδοτικό καύσιμο, χάρη στη χαμηλή υγρασία και τη μεγάλη αποδοτικότητα. Η αξιοποίησή της θα μπορούσε να δημιουργήσει μια νέα μεγάλη βιομηχανία με θέσεις εργασίας και θετικό πρόσημο στην εθνική οικονομία. Είναι επεξεργασμένο το ξύλο χωρίς κανένα χημικό πρόσθετο. Η απόδοση είναι η εξής: είναι 92% εδώ. Στο ξύλο δεν μπορεί να είναι πάνω από 60%. Αυτή η διαφορά του 32% είναι που δημιουργεί την εθάλη στην ατμόσφαιρα. Ο ισχυρισμός αυτός επιβεβαιώθηκε και από τις επίσημες μετρήσεις, καθώς τα τζάκια με κούτσουρα και οι παραδοσιακές παλιάς τεχνολογίας ξυλόσωπες παράγουν 47 και 42 γραμμάρια αντίστοιχα εθάλη την ώρα, ενώ τζάκια που χρησιμοποιούν μπρικέτες κάνουν καθαρότερη καύση με μόλις 9,6 γραμμάρια εθάλη ανά ώρα. Ακόμη καθαρότερες είναι οι ξυλόσωπες με πέλετς με 6 γραμμάρια ανά ώρα, ενώ ο λέβητας με πέλετ εκλείει μόλις 1,2 γραμμάρια την ώρα. Αν αγοράσουμε 2 τόνους πέλετ στην ακριβότερη τιμή και δώσουμε 600 ευρώ, για το πετρέλαιο πρέπει να δώσουμε 1.400. Την ελληνική αγορά επίσης κατέκλυσαν ξυλόσωπες παροχημένης τεχνολογίας με προέλευση τη Βουλγαρία, την Τουρκία και την Κίνα, οι οποίες στερούνται πιστοποίησης και έχουν πολύ χαμηλή απόδοση, ακόμη και 15%, και ρυπαίνουν σημαντικά την ατμόσφαιρα. Ο καταναλωτής, κατά την αγορά, θα πρέπει να αναζητά τις σχετικές πιστοποίησεις. Όταν αγοράζουμε ένα προϊόν, πρέπει να κοιτάμε ότι το προϊόν έχει πιστοποίηση. Και εδώ σας έχω κολλήσει τον πίνακα που δείχνει ότι αυτές οι σόμπες έχουν απόδοση 92%. Όταν πάμε και αγοράζουμε μια σόμπα με απόδοση 50%, σίγουρα θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Σε αυτό δεν φταίει η βιομάζα ή το πέλετ ή η μπρικέτα, φταίει η κακή επιλογή. Όλες οι χώρες της Ευρώπης ακολουθούν τις νόρμες που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομάζας σχετικά με την καύση καυσόξυλων, πέλετ και μπρικετών, ενώ έχουν δημιουργήσει και αντίστοιχους εθνικούς οργανισμούς. Κάτι που δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Γεγονός που τελικά οδήγησε στην κυκλοφορία και διακίνηση ακατάλληλων και ρυπογόνων προϊόντων στην ελληνική αγορά. Αν είχαν ληφθεί όλες αυτές οι πρόνοιες από την πολιτεία, δεν θα είχαμε οδηγηθεί εκεί και επίσης δεν θα είχαμε οδηγηθεί και στις ανεξέλεκτες λαθροειλοτομίες σε ολόκληρη την επικράτεια. Αυτή την εβδομάδα το Υπουργείο Περιβάλλοντος έδωσε στη δημοσιότητα τον πίνακα με τις περιπτώσεις λαθροειλοτομίας σε όλη την Ελλάδα, αυτές τουλάχιστον τις περιπτώσεις οι οποίες εντοπίστηκαν. Πρωταθλήτρια βάση των στοιχείων αυτών αναδεικνύεται η αποκεντρωμένη διοίκηση Υπήρου και Δυτικής Μακεδονίας, μια περιοχή με πυκνά δάση που είναι και πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθεί. Εδώ οι μηνύσεις που έγιναν ήταν 410. Ενώ κατασχέθηκαν 6.000 τόνοι λαθρέας ξυλίας, καθώς επίσης και 96 μηχανήματα και οχήματα. Τώρα, στη δεύτερη θέση είναι αποκεντρωμένη η διοίκηση Μακεδονίας και Θράκης. Εδώ έγιναν 1.340 μηνύσεις, αφορούσαν σε μικρότερες ποσότητες ξύλου. Κατασχέθηκαν 2.000 τόνοι ξύλου, καθώς επίσης 187 οχήματα και 270 μηχανήματα. Συνεχίζουμε με τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. 639 οι μηνύσεις, η λαθρέα ξυλία ήταν 2.349
Τόνη. Κατασχέθηκαν 73 οχήματα και 60 μηχανήματα και καταλήγουμε με την Αθήνα, όπου οι λαθρεολοτομίες συζητήθηκαν ιδιαίτερα. Ωστόσο, οι μηνύσεις δεν ήταν ιδιαίτερα πολλές εδώ, τουλάχιστον δεν πιάστηκαν πολλά τέτοια περιστατικά. 61 μηνύσεις, λαθρέα ξυλία που κατασχέθηκε, μόλις 68 τόνοι. Αυτό ενδεχομένως συνέβη γιατί αντίθετα με ό,τι παρατηρήθηκε στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, όπου προφανώς οι παράνομες υλοτομίες γινόταν με στόχο την εμπορία του ξύλου, εδώ στην Αθήνα μπορεί να είχαμε μεμονωμένα περιστατικά που κάποιοι έκοβαν κάποια ξύλα, λαθρέα ξυλία, για προσωπική τους χρήση. Τώρα, θα κλείσουμε με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της επικράτειας που έχουν ως εξής: 3.105 μηνύσεις στο σύνολο, κατασχέθηκαν 13.088 τόνοι λαθρέας ξυλίας, αριθμός κατασχεθέντων οχημάτων βλέπουμε 425, αριθμός κατασχεθέντων εργαλείων 426. Να πούμε ότι με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Περιβάλλοντος είπε ότι αυτή η ξυλία φυσικά και δεν πρόκειται να πάει στην αγορά που κατασχέθηκε προκειμένου να καεί. Εξάλλου δεν είναι και ικανή, δεν είναι κατάλληλη για να καεί, καθώς περιέχει μεγάλες ποσότητες υγρασίας. Τώρα είναι βέβαιο ότι κάτι πρέπει να γίνει άμεσα πριν διαλυθούν όλα τα ελληνικά δάση. Ειδικοί και περιβαλλοντικές οργανώσεις ισχυρίζονται ότι η ενεργειακή αυτή κρίση ίσως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και ως μια ευκαιρία για να λυθεί οριστικά το πρόβλημα μέσω της μαζικής ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων, και αυτό θα μπορούσε να γίνει με την εμπλοκή και της ΔΕΗ. 5 εκατομμύρια ελληνικά κτίρια που χτίστηκαν τα τελευταία 40 χρόνια ρουφούν διπλάσια και τριπλάσια πολλές φορές ενέργεια από όσοι θα έπρεπε. Για την υπερκατανάλωση ενέργειας στον κτηριακό τομέα ευθύνεται η πολιτεία που δεν έβαλε εγκαίρως τις ορθές προδιαγραφές, όπως έγινε στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι, σήμερα, εν μέσω ενεργειακής κρίσης, τα νοικοκυριά βιώνουν αδιέξοδο προσπαθώντας να βρουν λύση για να ζεσταθούν. Άρα, εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε. Πώς αυτά τα κτίρια θα μειώσουμε την κατανάλωσή τους. Αυτόματα, αν πετύχουμε κάτι τέτοιο, θα μειωθεί η δαπάνη για θέρμανση και για κλιματισμό κατά 70-80%. Είναι η ώρα να πούμε ότι πρέπει να δούμε την ευκαιρία, και η ευκαιρία είναι ότι συνολικά ο κόσμος θα πρέπει να στραφεί στην οικολογική θέρμανση. Ένα μαζικό πρόγραμμα αναβάθμισης ενεργειακής των κτηρίων, ώστε κάθε χειμώνα να μην συζητάμε για το πόσο ο κόσμος δεν κρυώνει, αλλά να συζητήσουμε μία και καλή πώς δεν θα ξανακρυώσει ποτέ. Μόνωση, διπλά τζάμια, σύγχρονα κουφώματα και σωστός φωτισμός θα κρατήσουν το κρύο έξω από το σπίτι και θα μειώσουν κατακόρυφα τη δαπάνη. Καθώς το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων αποδείχθηκε μάλλον δυσκίνητο στην εφαρμογή, θα μπορούσε με συντονισμένη προσπάθεια κεντρικής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης μαζί με τον ιδιωτικό τομέα και τη ΔΕΗ να προχωρήσει η μαζική ενεργειακή αναβάθμιση επ' ωφελία όλων. Η ΔΕΗ θα μπορούσε μάλιστα να χρηματοδοτεί την ενεργειακή αναβάθμιση σε πρώτη φάση και να πληρώνεται με δόσεις μέσω των τιμολογίων του ρεύματος. Για τη ΔΕΗ αυτό θα είναι μια πολύ επικερδής δραστηριότητα, γιατί επί της ουσίας θα πληρώνεται μέσα από τους λογαριασμούς του ρεύματος. Αλλά πλέον δεν μιλάμε για περισσότερη ενέργεια. Δηλαδή το προϊόν το οποίο πουλάς είναι καλύτερη ενέργεια. Η όλη προσπάθεια απαιτεί μόνο πολιτική βούληση, καθώς τεχνικά θεωρείται απόλυτα εφικτή. Σήμερα κατασκευάζονται κτίρια στην Ελλάδα τα οποία έχουν κατανάλωση, αν θέλετε, σχεδόν στα όρια του μηδενός. Επομένως, είναι πάρα πολύ απλό τεχνολογικά να γίνει. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών δίνει μεγάλη έμφαση στα ζητήματα ενεργειακής εξοικονόμησης στον κτηριακό τομέα και σε συνεργασία με 8 άλλα πανεπιστήμια έστησε ένα πρόγραμμα εξαποστάσεως εκπαίδευσης που απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες, προκειμένου να δημιουργήσει σε σύντομο διάστημα καταρτισμένα και εξειδικευμένα στελέχη στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια. Η στροφή στην εξοικονόμηση ενέργειας στον κτηριακό τομέα δεν θα ανακουφίσει μόνο τα νοικοκυριά, αλλά συνολικά την εθνική οικονομία, αφού θα τονώσει άμεσα τον κλάδο της οικοδομής και θα δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας για πάρα πολλά χρόνια. Διάτρητα και εκτεθειμένα στα καιρικά φαινόμενα είναι τα ελληνικά κτίρια, όπως προκύπτει από τα συγκεντρωτικά στοιχεία που δημοσιοποίησε επίσης το Υπουργείο Περιβάλλοντος με αφορμή τη συμπλήρωση 2 ετών εφαρμογής του θεσμού των ενεργειακών επιθεωρήσεων και της έγκρισης ενεργειακών πιστοποιητικών. Τώρα, από τις 9 Ιανουαρίου του 2011, οπότε και ξεκίνησε αυτός ο θεσμός, έχουν εκδοθεί συνολικά 274.000 πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης που αφορούν είτε σε παλιά κτίρια που μισθώνονται, πολλούνται ή ανακαινίζονται, είτε και σε νέες κατασκευές όπως επιτάσσει ο νόμος. Όπως προκύπτει λοιπόν από τα στοιχεία, 74.426 κτίρια κατατάσσονται στη χαμηλότερη ενεργειακή κατηγορία. Αυτή είναι η κατηγορία με το καφέ χρώμα, η ΙΤΑ, που βλέπετε, γεγονός που σημαίνει ότι για τη θέρμανση και την ψήξη τους απαιτείται υπερπολαπλάσια ποσότητα ενέργειας. 40.459 ελληνικά κτίρια εντάσσονται στην κατηγορία λίγο ψηλότερα, που είναι η κατηγορία
ζήτα, επίσης όμως πάρα πολύ χαμηλή, ενώ στις κατηγορίες Δέλτα, Έψιλον και ζήτα εντάσσονται περίπου 150.000 κτίρια, δηλαδή ο μεγάλος όγκος των κτιρίων. Στις κατηγορίες αυτές, να πούμε ότι πληρούνται κάποιες πολύ βασικές προϋποθέσεις που σχετίζονται με την μόνωση και την ενεργειακή εξοικονόμηση. Μπορεί να έχουν κάποια κάπως καλά κουφώματα, όμως και πάλι απέχουν πάρα πολύ από το μέσο όρο των ευρωπαϊκών κτιρίων που ανήκουν κυρίως στην υψηλή ενεργειακή κατηγορία και αυτή είναι η κατηγορία Β. Στην Ελλάδα, από τις 274.000 ενεργειακές επιθεωρήσεις που έγιναν, προέκυψε πως μόλις 9.500 κτίρια ανήκουν σε ενεργειακές κατηγορίες Β και Β συν, ενώ ακόμη λιγότερα, πολύ λιγότερα, ανήκουν στις κατηγορίες Α και Α συν. Αυτά είναι τα κτίρια τα οποία έχουν επιτύχει πάνω από 80% εξοικονόμηση ενέργειας, άρα δεν αγχώνονται τώρα το χειμώνα με τη θέρμανση, σε σχέση με τις συμβατικές κατασκευές. Η εξοικονόμηση ενέργειας όμως είναι απαραίτητη και για την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, αν και τα σενάρια για το κλίμα το τελευταίο διάστημα εναλλάσσονται συνεχώς. Τα περισσότερα περιγράφουν ένα ζωφερό μέλλον, γι' αυτό και η ανακοίνωση της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, θα λέγαμε, γιατί αναθεωρεί προηγούμενες δικές της προβλέψεις για το άμεσο μέλλον μέχρι το 2017, προτάσσοντας ένα πιο ήπιο σενάριο αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της Γης, αν και εξακολουθούν οι επιστήμονες να δηλώνουν ότι υπάρχουν πάρα πολλές αβεβαιότητες. Αναθεωρημένη και πιο αισιόδοξη πρόβλεψη κάνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Βρετανίας για την κλιματική αλλαγή μέχρι το 2017. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, η μέση θερμοκρασία είναι πιθανό να ανέβει κατά μόλις 0,42 βαθμούς Κελσίου μέχρι το 2017 και όχι κατά 0,54 όπως αρχικά είχε προβλεφθεί. Το προηγούμενο μοντέλο προέβλεπε άνοδο θερμοκρασίας κατά 0,54 στην περίοδο 2012-2016 με απόκληση λάθους που κειμενόταν από τους 0,36 βαθμούς μέχρι τους 0,72. Στο νέο μοντέλο, η απόκληση λάθους περιορίζεται από 0,28 έως 0,59. Η νέα και πιο αισιόδοξη πρόβλεψη οφείλεται στην αναβάθμιση των μοντέλων πρόγνωσης που θεωρούνται πλέον πιο αξιόπιστα και στην εξέλιξη των υπολογιστών που μπορούν να χρησιμοποιούν διαφορετικές παραμέτρους. Ωστόσο, η Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναγνωρίζει ότι τα μοντέλα αυτά βρίσκονται ακόμη σε πειραματική φάση και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο και για νέα αναθεώρηση. Γενικά, οι επιστήμονες συμφωνούν ότι οι θερμοκρασίες μέχρι το 2017 θα διαμορφωθούν στα επίπεδα των θερμοκρασιών του 1998, που ήταν μια πολύ θερμή χρονιά. Αν επιβεβαιωθεί η εκτίμηση, αυτό θα σημαίνει ότι η μέση παγκόσμια θερμοκρασία θα έχει μείνει σταθερή για δύο ολόκληρες δεκαετίες. Ωστόσο, σύμφωνα με τα διαγράμματα, από τη δεκαετία του 50 μέχρι σήμερα, η μέση θερμοκρασία έχει ανέβει αισθητά. Πάντως, όλοι οι μετεωρολόγοι αναγνωρίζουν τις δυσκολίες για μακροπρόθεσμη πρόβλεψη του καιρού, καθώς ακόμη υπάρχουν αρκετές αβεβαιότητες για να κλείσουν με το γενικό συμπέρασμα ότι αν δεν συμβεί κάτι απρόοπτο, από το 2013 και μετά, η μέση θερμοκρασία της Γης θα συνεχίσει να ανεβαίνει με σταθερό ρυθμό αύξησης κάθε χρόνο. Στο κλίμα θα παραμείνουμε, γιατί τουλάχιστον σε αυτό και στην κλιματική αλλαγή αποδίδουν αρκετοί επιστήμονες τις ακραίες πυρκαγιές τις οποίες βιώνει η Αυστραλία τα τελευταία καλοκαίρια. Τουλάχιστον 100 διαφορετικές πυρκαγιές μένονται εκτός ελέγχου στην Αυστραλία, έχοντας κάψει πάνω από 3.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και εκατοντάδες κατοικίες. Οι φλόγες καταστρέφουν περιοχές στη Νέα Νότια Ουαλία, στη Βικτόρια, στην Τασμανία και στο Queensland. Επί μία εβδομάδα, ο μέσος όρος θερμοκρασίας είναι σταθερά στους 39 βαθμούς Κελσίου. Οι αρχές και οι κάτοικοι στην Αυστραλία ετοιμάζονται για ένα δύσκολο τριήμερο, καθώς νέος καύσωνας αναμένεται να σαρώσει τη χώρα, οξύνοντας τον κίνδυνο από τις πυρκαγιές. Εκατοντάδες εστίες φωτιάς μένονται ανεξέλεγκτες, καταστρέφοντας τεράστιες δασικές και αγροτικές εκτάσεις στη Νέα Νότια Ουαλία, τη Βικτόρια, το Queensland και την Τασμανία. Εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Κάηκαν πάνω από 3.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ οι φλόγες απείλησαν τη ζωή πολλών ανθρώπων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας οικογένειας στην Τασμανία με 5 παιδιά, που εγκατέλειψε το σπίτι της και σώθηκε την τελευταία στιγμή, βρίσκοντας καταφύγιο σε μια ξύλινη αποβάθρα στη θάλασσα. Τρέξαμε με τα παιδιά στην ξύλινη αποβάθρα. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος διαφυγής. Η φωτιά ερχόταν από δύο κατευθύνσεις. Έπρεπε να τρέξουμε μόνοι μας μέσα στο δάσος. Δεν ξέραμε που πηγαίναμε. Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος. Βρήκαμε καταφύγιο στην αποβάθρα, μόλις που μπορούσαμε να αναπνεύσουμε. Οι δυνατοί άνεμοι προβλέπεται να ενταθούν, ενώ το θερμόμετρο θα σκαρφαλώσει πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου.
Σε εποχή οικονομικής κρίσης και φτώχειας και ενώ υπάρχουν πραγματικά πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ούτε τα βασικά για την επιβίωση, ο κάθε Ευρωπαίος πετάει ετησίως 180 κιλά τροφής. Ενώ συνολικά, σύμφωνα με έρευνα έγκυρου Βρετανικού Ινστιτούτου, παγκοσμίως πετιέται το 50% το τροφίμο που παράγονται. Την ώρα που ο αριθμός των πεινασμένων αυξάνει παγκοσμίως, η αναφορά Βρετανικού Ινστιτούτου ότι τουλάχιστον η μισή ποσότητα τροφίμων που παράγονται ανά τον κόσμο και είναι απόλυτα κατάλληλα για κατανάλωση πετιούνται στα σκουπίδια, σίγουρα σοκάρει. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μεταξύ 30 και 50% από τα 4 δισεκατομμύρια τόνους φαγητού που παράγονται καταλήγουν στις χωματερές, δηλαδή κάπου 2 δισεκατομμύρια τόνοι φαγητού. Στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν καταναλώνεται το 50% των τροφίμων. Στις αναπτυσσόμενες και φτωχότερες χώρες, το 80% της παραγωγής απορρίπτεται, αλλά οι λόγοι που συμβαίνει αυτό είναι πολύ διαφορετικοί. Στις αναπτυσσόμενες χώρες η τροφή πετιέται γιατί εκεί ακολουθούν παροχημένες γεωργικές πρακτικές. Επίσης, τα προϊόντα συχνά φυλάσσονται σε ακατάλληλους χώρους συντήρησης, ενώ μεγάλη ποσότητα τροφής καταστρέφεται λόγω κακών συνθήκων κατά τη μεταφορά από το χωράφι στο κατάστημα. Στις πλούσιες χώρες, ο λόγος απόρριψης μεγάλων ποσοτήτων φαγητού σχετίζεται με την καταναλωτική κουλτούρα και τον ανταγωνισμό των εταιριών που απορρίπτουν μεγάλες ποσότητες προϊόντων λόγω απλά κακής εμφάνισης ή υιοθετούν σύντομες ημερομηνίες λήξης. Το 30% της παραγωγής οπορκυπευτικών στη Βρετανία δεν μαζεύεται καν από το χωράφι για λόγους εμφάνισης. Στις αναπτυγμένες οικονομίες η τροφή πετιέται λόγω της κουλτούρας και συμπεριφοράς των καταναλωτών και λόγω των πρακτικών μάρκετινγκ που ακολουθούνται. Επίσης, συχνά οι καταναλωτές αγοράζουν προϊόντα και τα πετούν στη συνέχεια στο σπίτι αφού δεν τα καταναλώνουν. Στην Αμερική συμβαίνει αυτό με το 25% των τροφίμων που αγοράζονται. Υπάρχουν όμως και παράπλευρες απώλειες. Υπολογίζεται ότι 550 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού κατασπαταλώνται για τρόφιμα που δεν θα καταναλωθούν ποτέ. Μέχρι το 2050, οι ανάγκες για νερό στην παραγωγή τροφίμων θα αγγίξουν τα 10 με 13 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο. Ποσότητα που δεν είναι αυτονόητο ότι θα είναι διαθέσιμη λόγω και της κλιματικής αλλαγής. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι μέχρι το 2075 ο πληθυσμός της γης θα προσεγγίσει τα 9,5 δισεκατομμύρια. Και για να μπορέσουν να συντηρηθούν όλα αυτά τα στόματα, θα πρέπει να αλλάξει η καταναλωτική συνείδηση της Δύσης και να εμπεδωθεί η ανάγκη για εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος. Θα λείψουμε για ελάχιστα λεπτά. Όταν επιστρέψουμε όμως, θα δούμε γιατί στο Μεξικό τα σκυλιά κατηγορούνται για τετραπλή δολοφονία. Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι και πάμε στο Μεξικό. Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε το πρόβλημα με τα αδέσποτα σκυλιά στη Βοσνία. Τώρα θα πάμε μέχρι το Μεξικό, γιατί και εκεί η κακοδιαχείριση των ανθρώπων και οι κακές πολιτικές της πολιτείας με τις μαζικές εγκαταλείψεις αλλά και την αδράνεια που υπήρξε ουσιαστικά δημιούργησε και διόγκωσε το πρόβλημα. Μάλιστα τα αδέσποτα εκεί ενοχοποιούνται για 4 θανάτους ανθρώπων. 4 θάνατοι στην πόλη του Μεξικό αποδίδονται σε αδέσποτα σκυλιά. Καθώς η αστυνομία, κοντά στα πτώματα που βρέθηκαν σε μια από τις πιο φτωχές γειτονιές, εντόπισε 25 σκυλιά τα οποία και συνέλαβε. Πρόκειται για μια γυναίκα 26 ετών με το μωρό της και 2 εφήβους, τα πτώματα των οποίων βρέθηκαν διαμελισμένα μέσα στο πάρκο. Τα τελευταία χρόνια σταδιακά αυξήθηκε σε πολλές χιλιάδες ο πληθυσμός των εγκατελειμμένων ζώων. Το γεγονός προκάλεσε έντονες αντιπαραθέσεις. Οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν δημιούργησαν αισθήματα συμπάθειας για τα σκυλιά σε πολλούς από τους κατοίκους, οι οποίοι επιρρύπτουν ευθύνες στο κράτος για την κακή διαχείριση του προβλήματος. Τα κοινωνικά δίκτυα κατακλείστηκαν από σχόλια και φωτογραφίες, καθώς τα ζώα περιορίστηκαν σε κλουβιά, περιμένοντας απλά την ημέρα του θανάτου τους. Οι ακτιβιστές και οι φιλοζωικές οργανώσεις ξεκίνησαν εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού, με το αίτημα να απελευθερωθούν τα ζώα που προορίζονται για ευθανασία. Para los grupos protectores de animales. Απευθύνω πρόσκληση στις φιλοζωικές οργανώσεις να βοηθήσουν στην έρευνα για τη συμπεριφορά των άγριων ζώων. Δεκάδες χιλιάδες είναι τα σκυλιά που στέλνονται κάθε χρόνο για ευθανασία στο Μεξικό. Αν εντοπιστούν από τον Μπόγια και δεν τα αναζητήσει κανείς, σε διάστημα 72 ώρων. Ακόμη και οι συγγενείς των θυμάτων είναι επιφυλακτικοί σχετικά με το εάν τα ζώα δολοφόνησαν τους ανθρώπους. La noticia nos dicen fueron perros. Είπαν σιδείς ότι φταίνε τα ζώα και αυτό ήταν. Ακόμα και οι υπηρεσίες το πιστεύουν.
Εμείς λέμε όχι, δεν δολοφόνησαν τα ζώα τους ανθρώπους. Οι υπηρεσίες βρίσκονται στους δρόμους μαζεύοντας σκυλιά. Τα εξετάζουν για ίχνη αίματος στο τρίχωμα αλλά και στο στομάχι, αναζητώντας απομεινάρια ανθρώπινης σάρκας. Η κυβέρνηση τώρα εξήγηλε πρόγραμμα μαζικών στηρώσεων και εμβολιασμών στα αδέσποτα της πόλης. Όμως αυτή η πρωτοβουλία δεν μπορεί να καθησυχάσει τους πολίτες. Αυτό βέβαια το πρόγραμμα θα έπρεπε να έχει προηγηθεί πριν δημιουργηθεί το όλο πρόβλημα. Τώρα πάμε εμείς να τελειώσουμε για σήμερα με μια είδηση που θα μας κάνει μάλλον να ζηλέψουμε, γιατί ενώ ακόμη στους ελληνικούς δρόμους οι ποδηλάτες κινδυνεύουν θανάσιμα, στην Ολλανδία επενδύουν στην ασφάλειά τους, φτιάχνοντας ακόμη και δρόμους που λαμπυρίζουν και δεν παγώνουν ποτέ. Εκτός από τις τουλίπες της, η Ολλανδία είναι πασίγνωστη και για το μεγάλο αριθμό ποδηλάτων. Όμως, παρά το γεγονός ότι οι πολίτες πίστηκαν παρά το κρύο να χρησιμοποιούν και το χειμώνα το ποδήλατο, η κυβέρνηση έθεσε στόχο να αυξήσει περαιτέρω μέχρι το 2020 κατά 20% τους καθημερινούς ποδηλάτες. Υπάρχουν κάπου 15 εκατομμύρια ποδήλατα στην Ολλανδία. Η κυβέρνηση όμως θέλει να διασφαλίσει ότι ανεξαρτήτως των καιρικών συνθήκων οι Ολλανδοί θα το χρησιμοποιούν. Έτσι προέκυψαν οι δρόμοι που λαμπυρίζουν. Πρόκειται για μια καινοτόμο τεχνολογία που πρώτη φορά εφαρμόζεται σε οδικό δίκτυο. Αυτό είναι μια μακέτα των δρόμων που λαμπυρίζουν. Περιέχουν ειδικούς κρυστάλλους οι οποίοι συλλέγουν το φως και συνέχεια το βράδυ το απελευθερώνουν φωτίζοντας το δρόμο. Αφού τα τη νύχτα μπορούν να σβήνουν και θα εξοικονομείται ενέργεια. Έτσι, η ενέργεια γίνεται βασικό ζήτημα, ενώ οι δρόμοι θα είναι ασφαλείς για τους ποδηλάτες και τους οδηγούς. Η συμπεριφορά των νέων δρόμων δοκιμάζεται με το χιόνι. Με ένα καινοτόμο σύστημα, το οδόστρωμα θερμαίνεται και ο πάγος λιώνει. Με κάποιους ειδικούς κύβους που τοποθετήθηκαν κάτω από το τσιμέντο και με σύμμαχο τη γεωθερμία, η θερμοκρασία παραμένει σταθερά στους 15 βαθμούς Κελσίου, χωρίς καθόλου πάγο. Αν και η κατάσταση γεωθερμίας στους δρόμους είναι ακριβή υπόθεση, οι επιστήμονες συνέκριναν τα κόστη και διαπίστωσαν ότι η εφαρμογή της μακροπρόθεσμα θα εξοικονομήσει πολλά χρήματα από το Ολλανδικό δημόσιο. Συγκρίναμε τα κόστη από τα πιθανά τροχαία ατυχήματα, το κόστος νοσηλείας και όλα αυτά και βρήκαμε ότι θα στοιχίζει πολύ περισσότερο από την εγκατάσταση γεωθερμίας. Η αύξηση της τιμής του πετρελαίου που αποτελεί και εισαγόμενο καύσιμο σε συνδυασμό με τους προβληματισμούς για πιο βιώσιμες και περιβαλλοντικά φιλικές μετακινήσεις οδήγησαν πολλές χώρες στη διερεύνηση νέων μοντέλων στη μετακίνηση. Για την Ολλανδία, το μέλλον των μετακινήσεων είναι πάνω σε δύο ρόδες και θέλει να διασφαλίσει ότι θα παρέχεται στους ποδηλάτες ίδια ακριβώς ασφάλεια που απολαμβάνουν και οι οδηγοί. Αν έχετε κι εσείς μια τόσο καλή ιδέα, ή απλά θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ή ακόμη θέλετε να καταγγείλετε κάποιο περιβαλλοντικό έγκλημα της περιοχής σας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε στο econews@sky.gr. Οτιδήποτε μπορείτε να γράψετε, οτιδήποτε αφορά αυτή εδώ την εκπομπή. Εμείς κάπου εδώ τελειώνουμε. Θα τα ξαναπούμε και πάλι τη Δευτέρα στα νέα του Sky, γύρω στις 10 παρα 10. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.